ιδαβούς του κοντά στη ροδαυγή. Βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη λέει σπαραχτή καθρινή. Σπάσε καρδιά μου εχάθη το γελαστό παιδί. Είχε ένα άντρια και θάρρος και αιώνια θα κρίνω. Το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Μόνο ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνο από βόλοι εγκλέζουν να είχε πάει και από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γέλαστο παιδί. Βασιλιά μου αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα σε έκανες εσύ, δόξα τιμής θα ξεχαστώ γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα σε έκανες εσύ, δόξα τιμής θα ξεχαστώ γέλαστο παιδί. Αρχικά θέλω να πω ότι είναι όλα παιδιά τρίτης λυκείου. Παιδιά τα οποία είναι τελειόφυτα και του χρόνου θα είναι φοιτητές. Συμμετείχαν με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία στην εκδήλωση. Επίσης να πω ότι κάνανε και την 28 Οκτωβρίου τα ίδια παιδιά. Συμμετείχαν σε δύο γιορτές απανωτές. Κάναμε πρόβες. Παιδιά, τρεις φορές, τέσσερις φορές κάνουμε πρόβες. Τρεις. Ναι, ναι. Έρχονταν με πολύ προθυμία, ήμασταν μια παρεούλα, γελούσαμε, κάναμε τις πλάκες μας, κάναμε την πρόβα μας. Ήταν εξαιρετικά, εξαιρετική εμπειρία. Αισθάνομαι ότι μου χάρισαν την τελευταία τους μαθητική γιορτή και του χρόνου πάνε φοιτητές. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ, έκλαψα. Και θέλω να πω ότι σκοπός μας μέσα από το έργο ήταν να διακομωδήσουμε όχι το γεγονός της βίας, διότι η βία είναι κατακριτέα, αλλά την γελία και ανόητη συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων της Χούντας. Και τα καταφέραμε. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Πριν από το θεατρικό είχαμε ποιητικά κείμενα, ζωντανή live μουσική. Ήταν πάρα πολύ ωραία και φυσικά θα συνεχίσει το τρίτο γενικό δίκτυο του Λεμαΐδας να ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις. Με τη βοήθεια, να πω και αυτό, του κυρίου Παναγιωτήρη του Θόδωρου, ο οποίος είναι εξπερ, είχε την επιμέλεια του ήχου και είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον διευθυντή μου, ο οποίος ό,τι ζητάμε σαν σύλλογος καθηγητών μας το προσφέρει απλόχερα. Βασικά εγώ ήμουν αυτός που ανέκριναν στο θεατρικό. Είχα τον ρόλο του φοιτητή της εποχής εκείνης, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο εκείνη την εποχή προσπαθούσαν να περάσουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στο καθεστώς το τότε που υπήρχε. Και δείξαμε με λίγα λόγια με τον αστυνομικό από εδώ, δείξαμε πώς γινόταν η ανάκριση εκείνη την εποχή. Πώς διαδραματιζόντουσαν εκείνη την εποχή τα πράγματα και με λίγα λόγια θέλαμε να διακομωδήσουμε λίγο την παράσταση αυτή έτσι ώστε να δείξουμε και την άλλη πλευρά αυτής της κατάστασης. Να πω είναι ότι είναι πολύ καλό να γίνονται τέτοιες δράσεις, ας πούμε, σχολείο. Δώσαμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους όσους είδανε τη γιορτή αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, κυρίως στις εποχές που διανύει η Ελλάδα μας. Καθώς δεν πρέπει να λησμονούμε την ιστορία αλλά να παίρνουμε δύναμη από αυτήν, καθώς η χώρα μας έχει περάσει πολλές δυσκολίες αλλά παρόλα αυτά βγήκε δυνατή και γι' αυτό θα ήταν καλό να μην λησμονούμε την ιστορία αλλά να πάρουμε δύναμη από αυτήν και να είμαστε αισιόδοξοι. Κάθε φορά που κάνουμε μια γιορτούλα στο τέλος λέω ρε παιδιά, κάθε φορά με εκπλήστηκε περισσότερο. Έχουμε τρομερά παιδιά, υπάρχει μια ομάδα η οποία ανακυκλώνεται τα τελευταία δύο χρόνια σε γιορτούλες. Οι γιορτούλες μας είναι γνωστές σε όλο το κοινό της Πελεμαίδας ότι είναι
πολύ ωραίες, πολύ περιεκτικές και κυρίως πολύ ποιοτικές. Έχουμε εδώ πέρα καθηγήτες και βέβαια θα ήθελα να εκτιάσω ιδιαίτερα την κυρία Μουμουλίδου, η οποία δίνει όλη της την καρδιά και όλο της το είναι για να παρουσιάσει κάτι το οποίο στο τέλος χειροκροτάμε όλοι με μεγάλη ένταση. Έτσι και σε αυτή τη γιορτούλα, την πολύ σύντομη γιορτή, μικρή αλλά πολύ ωραία, πολύ περιεκτική, καθυλώνει τα παιδιά. Ξέρεις, τα παιδιά είναι δύσκολα να καθίσουν σε τέτοιου είδους γιορτές. Πρέπει λοιπόν να τους κερδίσουμε και το έχουν καταφέρει αυτά τα παιδιά που μίλησες πριν και η δασκάλα, η οποία τα είχε υπό την καθοδήγησή της. Τα παιδιά κάθισαν, άκουσαν, χειροκρότησαν και ευχαρίστησαν όλους τους συντελεστές της παράστασης. Αυτό μου φαίνεται είναι και το δείγμα της επιτυχίας των γιορτών που κάνουμε. Με τα λύπης μου θα τους αποχαιρετήσω του χρόνου, αλλά ποτέ δεν λέω να μην μπούμε ποτέ. Έχουμε άλλη μία περίοδο, ίσως την 25η Μαρτίου, Χριστίνα. Εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι της τελευταίο, τους έχουμε ξεθεώσει βέβαια, έτσι. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και εκεί τώρα θα σας καλέσουμε να το γράψετε εσείς οι ίδιοι και να το ανεβάσετε και θα δείτε τότε πόσο δίκιο έχω για το τίμα αυτό, για τους δασκάλους και για την όρεξη που δείχνουν τα παιδιά. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Είπεστε, μίλησαν τα παιδιά, μίλησε η δασκάλα. Νομίζω ότι αυτοί τα είπαν καλύτερα από όλους. Αυτοί είναι οι συντελεστές, άλλωστε σε αυτούς ανήκει το μπράβο. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Σε αυτούς ανήκουν τα χειροκροτήματα και τα φιλιά μας. Εγώ ήμουνα το τσιράκι του αστυνομικού, ο οποίος προσπαθούσε να ανακρίνει τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Δεν μπορούσα να μιλήσω και πολύ. Δεν μου επέτρεπε ο ανώτερος μου να μιλήσω. Γιατί εκείνη την εποχή κουμάντο κάνανε οι ανώτεροι ουσιαστικά. Και όποτε τολμούσα να μιλήσω, δεχόμουν και εγώ κάποιο είδος επίθεση. Το ποίημα μου ήταν ένα ποίημα που πιτάω στο Λιβαδίτη, συνεργασία με τον Δημήτρη από το θεατρικό. Στην ουσία, ένας φοιτητής, παρομοιάζεται ο ήρωας, ας πούμε, αυτό που υποδίωμαι εγώ, παρομοιάζεται με ένα φοιτητή και λέει το εκφράζει το παράπονο του στον στρατιωτικό, ο οποίος είναι έτοιμος να του αφαιρέσει τη ζωή. Ο ρόλος μου στην παράσταση ήταν ο αστυνομικός, ο οποίος ανέκρινε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, δηλαδή έναν μαθητή, ο οποίος είχε το ίδιο όνομα με τον Πρωθυπουργό. Και έπρεπε να δείξω με αστείο τρόπο το πώς ανέκριναν οι χουντικοί τους υπόλοιπους. Και μέσω του αστείου της παράστασης, δηλαδή βγάλαμε γένιο μέσω της παράστασης και μέσω αυτού καταφέραμε να δείξουμε στα παιδιά ότι δεν ήταν σωστό ο τρόπος με τον οποίο ανέκριναν εκείνη την εποχή. Η παιδιά των παιδιών είναι αξιέπαινη, αφενός γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των μαθημάτων των καθημερινών και συγχρόνως σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έπρεπε να παρουσιάσουν όλο αυτό το, θα έλεγα, απίθανο θεατρικό που παρουσίασαν και τελικά μείναμε έκπληκτοι όλοι με την ποιότητα των παιδιών και φυσικά με τις ερμηνείες τους. Ήταν για μένα μεγάλη έκπληξη το ότι μπόρεσαν να ερμηνεύσουν τέτοιους δύσκολους χαρακτήρες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και με τόση ζωντάνια. Εύχομαι και στο μέλλον τα παιδιά να ασχοληθούν και να κάνουν ακόμα καλύτερα και μεγαλύτερα θεατρικά. Ελπίζω να το δουν όλοι στη σελίδα σας, στην ιστοσελίδα σας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές και την κυρία Μουλίδου που είχε την ολική επιμέλεια του έργου, μουσική επένδυση. Εμείς ήμασταν απλώς τεχνικοί και κάναμε τη δουλειά μας. Γελάσαμε πάρα πολύ. Προσωπικά το είδα 5 φορές και τις εισάριθμες 5 φορές γέλασα το ίδιο. Γιατί από τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά τα παιδιά είχαν τέτοια ευχέρεια με το ρόλο τους που αυτοσχεδιάζαν. Δηλαδή έβλεπα καινούργια πράγματα συνέχεια, τα οποία ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή οι ερμηνείες τους ήταν απίθανες και απίστευτες. Σημάνουμε ότι τέτοιες μορφές βίας είναι κατακριτές, δεν είναι γέλια. Εμείς όμως θελήσαμε να διακομωδήσουμε την γελία και ανόητη συμπεριφορά των κρατούντων και των οργάνων τους. Όχι την βία. Το θεατρικό μας διαδραματίζεται σε ένα αστυνομικό τμήμα όπου ένας ανόητος και γελίος αστυνομικός ανακρίνει
έναν φοιτητή, ο οποίος έτυχε να έχει συνωνυμία με το όνομα το δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Η γιορτή μας θα τελειώσει με την κάθαρση του Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σου πει τη γειτονιά σου. Στη Λιανού Πατακού και Νικολά Μακαρέσου.
Γωνία, κύριε Αναπητά! Δεν έχει σημασία αυτό. Με χώρε! Κουτσάμε συνομικός! Κουτσάμε! Σε αισθημένο! Πουφ! Η Λευστηρίου, η Μιζέλ και η Τζέκη Βάρα, η Γωνία. Σπαθές και κάτω στο ίδιο του φίλου. Εκεί κάτω αυτό. Σκάσε τις αγκές!
Σιμών. Ακριβώς. Ξέρεις που μένει. Ξέρω. Πού. Στο σπίτι για να... Σκάστε ρε. Θα μέσω μέσα στο σπίτι του. Στο Περιστέρι. Αλήθεια. Όχι. Δεν πιστεύω να κάνετε λεπτά. Μάλιστα. Η Αναγκρίστη έχει που είναι. Για να. Η Αναγκρίστη Περιστέρι. Πού είναι ο Πιδαλός. Ποιο άλλο πουλιά έχουμε. Πολλά πουλιά. Έχουμε κοινιά
προγραμματισμό. Α, πάλι και μια τζατζίκη. Είναι πολύ χρήσιμο το τωρό. Αλλά κύριε Αρκετά, έτσι όπως το πάτε, στο τέλος, θα με κρεμάσουν. Τι το θες, ρε μπλάκα, να ζεις και σαν πίσω στα πουντρούμια. Έλα, δεν σε κρεμάζουν, δεν ησυχάζει, δεν ησυχάζει που άκουσα. Αν είναι έτσι. Είναι ήδη που σου κάνουν καλή προσφορά. Δεν είσαι να κάθομαι και να τα λιμωριόταν για να αφήνει τη θέση σου. Ξέρω ότι αν του μάθω και στην άλλη φίλη θα με κρυμάσουν ανάποδα, χαλά του πιάτσα. Ε, να μην σας φέρω και σε δύσκολη θέση, άμα είναι. Έπρεπε. Κάνε και καλό, κυρίω που στο γελό που λέμε. Καλό γελό, πηγαίναμε και ύστερα πεθαίναμε. Συμφωνά συνέχεια, μου ρε αγόρι μου. Τι είπα, κύριε Αρκαλό, τέταρτο, τέταρτο να τελειώνουμε. Μάλιστα. Είδες που τα θυμάσαι. Όλα έτσι, αβίαστα. Όχι, για να μην αγώναστε. Τέταρτο. Απόπειρα ανθρωποκτονία και τον τραυματισμό την 5η Δεκεμβρίου 1969. Ναι. Τώρα μπορούμε να θεωρήσουμε ολοκληρωμένη την κατάσταση. Κύριε Ανακετά, 5ο πρώτα πάντα. 5ο. Ανθρωποκτονία και νομελέτης. Μεταλλήσου ψιλοταμού, στραγγαλισμού και σπασίματος κεφαλής. Δεν γράφει τίποτα τέτοιο μέσα. Πότε έγινε και ο Ιωσήφ Μα δεν έγινε ακόμα